Μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στο βιβλίο Βασιλέων Β, στο κεφάλαιο Ιώτα Θήτα και στο εδάφιο 9. Ιώτα Θήτα 9 κεφάλαιο, Ιώτα Θήτα 9 εδάφιο, σελίς 381. Σελίς 381. Και ο βασιλεύς όταν ήκουσε να λέγω συν περιθυρακά του βασιλέως Θεοδιοπίας, ιδού εξήλθε να σε πολεμήσει, απέστειλε πάλιν πρέσβης προς τον Εζεκίαν, λέγον: «Ούτω θέλετε υπή προς Εζεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες. Ο Θεός σου, επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά, λέγον: Ιερουσαλήμ δε θέλει παραδοθεί στην χείραν του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδού, σύ άκουσες τι έκαμον οι βασιλείς της Ασσυρίας, εις πάντας τους τόπους, καταστρέφοντας αυτούς, και εσύ θέλεις λυτρωθεί. Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσέφ και τους ιούς του Εδέν τους εν Τελασάρ? Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά?» Και λαβών ο Ζεκίας την επιστολή εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν, και ανέβη ο Εζεκίας στον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη ενώπιον του Κυρίου Εζεκίας, λέγον: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλέων της γης. Σύ έκαμε στον ουρανό και τη γη. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ειδέ, και άκουσον τους λόγους τους Σεναχερήμ, όσους απέστειλε τούτον δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργων χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη. Δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς δέομαι εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσω σι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός, ο μόνος». Τότε απέστειλεν Ισαΐας, ο υιός του Αμός, προς τον Εζεκία, λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθησι σε μέ, κατά του Σεναχερήμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησεν, σε ενέπαιξεν, η Παρθένος η θυγάτρη της Ιών, ο πίσω σου έσυσε κεφαλήν η θυγάτρη της Ιερουσαλήμ. Τι ναόν είδη σας και ευλασφήμισας, και κατά τίνος ύψος σας φωνήν και εσήκωσας ψηλά τους οφθαλμούς σου? Κατά του Αγίου του Ισραήλ, τον Κύριον ονείδη σας δια των πρέσβεών σου, και είπας: Με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων, εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τα υψηλά σκέδρους αυτού, τα εκλεκτά ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις τα έσχατα οικήματα αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Και εγώ ενέσκαψα και έπειον είδα τα ξένα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολυερκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων ευουλεύθην αυτό? Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε σύ να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως, ετρόμαξαν και κατησχύθησαν, ήσαν ως ο χόρτος του αγρού και ως η χλώη, ως ο χόρτος των δωμάτων και ως ο σίτος οκαιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην όμως εξεύρω την κατοικίαν σου και την έξοδόν σου και την είσοδόν σου και την κατεμού λύσα σου. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκον μου εις τους μικτήρα σου και το χαλινόν μου εις τα χείλη σου, και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού δια της οποίας ήλθες. Και τούτο θέλει είστε εις έτος σημείων. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ότι είναι αυτοφιές, και το δεύτερο έτος ότι εκφύεται από αυτού, το δε τρίτον σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε των καρπών αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν
θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν, ούτω λέει Κύριος περί της βασιλείας της Ασσυρίας, του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει εις την πόλη ταύτην, ουδέ θέλει τοξεύσει εκεί βέλος, ουδέ θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδα, ουδέ θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διείς ήλθε, δια αυτής θέλει επιστρέψει και στην πόλη ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέει Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν ένε και νεμού και ένε και Δαβίδ του δούλου μου. Και τη νύχτα εκείνη εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν εξηγέρθησαν το πρωί, ήσαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθη σε ένα γερίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και έφυγε και επέστρεψε και κατόκισεν εν Νεβί. Και ενώ προς εκείνη εν το οίκο Νισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαμαρασάρ, ή αυτού επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού, εσαραδόν ο Υιός αυτού. Αμήν. Ο Εζεκίας λοιπόν, ο βασιλεύς που έπρατε το ευθές ενώπιον του Θεού και ο Θεός ευαρεστεί το εις αυτόν, καθώς πρώτον ήταν προσκεκολλημένος εις τον Κύριον, και είπαμε και την περασμένη φορά ότι ο άνθρωπος προσκολάται στο Θεό μόνο με το Λόγο του Θεού όταν μελετάει και με την προσευχή. Και επιπλέον δεν απεμακρύνθη απόπισθεν του Κυρίου ποτέ, ήταν στερεός και αμετακίνητος, δεν έπεφτε στις παγίδες του διαβόλου, αλλά πάντοτε νικούσε δια της προσευχής εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Και τρίτον, εφύλατε πάντα πάσα στα εντολάς του Κυρίου, ώστε ο Θεός πάντοτε ήτο ευαρεστούμενος σε Αυτόν και τον κατεβόδωνε όπου αν εξήρχετο, τον ύψωνε και τον ευλογούσε. Αυτό όμως δεν σημαίνει, είπαμε ξανά, ότι δεν θα περάσουν οι δοκιμασίες, γιατί μέσα από τις δοκιμασίες τις πολλές δοξάζεται ο Θεός. Και τώρα ο Εζεκίας έχει απέναντί του ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, τον Σεναχερίμ, τον βασιλιά της Ασσυρίας, στον οποίος πραγματικά είναι παντοδύναμος στην εποχή εκείνη, κανένα βασίλειο δεν μπορούσε να σταθεί απέναντί του, κατετρόπωσε ακόμη και τις 10 φυλές του Ισραήλ, δηλαδή την Σαμάρια, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει επειδή αποστάτησαν από το Λόγο του Θεού. Τώρα βρέθηκε στη Λαχή, σε μια πόλη πολύ κοντά νότια της Ιερουσαλήμ, και ήταν έτοιμος να έλθει εναντίον της Ιερουσαλήμ. Απέστειλε μηνυτές για να τρομοκρατήσουν το λαό. Πράγματι φοβήθηκε από τη δύναμη τη μεγάλη που είχε ο Σεναχερίμ και έβλεπε ο Εζεκίας να έρχεται εναντίον του. Τρομοκρατήθηκε ο Εζεκίας και το αποτέλεσμα του φόβου του καταρχάς ήταν να πάει να συναντήσει τον Ισαΐα, τον προφήτη, τον άνθρωπο του Θεού, και να του ζητήσει να προσευχηθεί για αυτόν και για την Ιερουσαλήμ και για την γη του Ιούδα. Ο Ισαΐας προσευχήθηκε και ο Θεός του έδωσε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι από τους λόγους τους απειλητικούς τους οποίους άκουσες και δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν, διότι εγώ θα βάλω πνεύμα δηλίασης αυτών, ώστε αφού ακούσει θόρυβο να επιστρέψει στο τέλος στη γη αυτού και εκεί να πεθάνει δια μαχαίρας». Περιέγραψε όλο το σχέδιο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πράγματι άρχισε το έργο του Θεού. Όταν επέστρεψε ο Ραυσάκης, ο απεσταλμένος του Σεναχερίμ, διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί στη Λαχής ο Σεναχερίμ, είχε ακούσει ότι στη Λιβύη εξηγέρθησαν, πήρε το στρατό και πήγε εναντίον τους όπως ακριβώς προφήτευσε ο Ισαΐας. Όμως δεν σταματάει εδώ η δοκιμασία του Εζεκία, αλλά στέλνει νέους απεσταλμένους ο Σεναχερίμ, ο οποίος είναι η προτύπωση του διαβόλου για τον Εζεκία. Οι απεσταλμένοι του είναι οι δούλοι
και τα στρατεύματα είναι ο κόσμος. Έτσι τα βλέπουμε πάντοτε με το πρίσμα της Καινής Διαθήκης, τη μελέτη μας στην Παλαιά Διαθήκη. Και πάλι απέστειλε απεσταλμένους με τρομακτικές απειλές τώρα εναντίον του Θεού. Πέστε στον βασιλιά Εζεκία, ο Θεός σου εις τον οποίον ελπίζεις ας μη σε απατά. Και αυτή είναι η πονηριά του διαβόλου. Προσπαθεί πάντοτε να διαψεύσει το λόγο του Θεού, πάνω στον οποίο καλά κάνουμε εμείς οι άνθρωποι να στηριζόμαστε, να ελπίζουμε και να περιμένουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πιο ασφαλές εδώ στη ζωή μας να ελπίζουμε από τις υποσχέσεις του Θεού και από το λόγο του Θεού. Δηλαδή από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και από το λόγο του Θεού. Τίποτα πιο στερεό στη ζωή μας δεν μπορούμε να έχουμε να ελπίζουμε εκτός από τον Χριστό και τα λόγια Του και το Πνεύμα Του το Άγιο. Αυτό είναι η δύναμή μας, αυτό είναι η νίκη μας. Και επειδή το ξέρει πάρα πολύ καλά ο διάβολος, αυτή είναι και η πονηριά του. Να σου γκρεμίσει την ελπίδα και την πίστη σου στο Λόγο του Θεού. Μη σε απατά ο Θεός σου ότι τάχα δεν θα παραδοθεί η Ιερουσαλήμ στη χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Και μάλιστα αυτό το ψεύδος, το να μη σε απατά, ψέματα δηλαδή σου λέει ο Θεός. Ο Θεός είναι αλήθεια, ο Χριστός είναι η αλήθεια. Ποτέ δεν λέει ψέματα ο Θεός. Αλλά αυτή είναι η πονηριά του διαβόλου. Να διαψεύσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αν το καταφέρει να το διαψεύσει στην καρδιά σου, ώστε να χάσεις τη βεβαιότητα αυτή, τότε χάθηκες. Αυτή είναι και η προσπάθειά του. Να αμφιβάλλει, να ολιγοπιστήσει και να πιστήσει ο Εζεκίας στο Λόγο του Θεού. Αντίθετα, ο Θεός θέλει να είμαστε πιστοί, λέγοντας μάλιστα «μη φοβού, μόνο πίστευε». Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά μη φοβάστε, λέει ο Χριστός, «εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε». Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη σας. Η πίστη είναι αυτή που μας δίνει νίκη. Η πίστη μας και το λιγότερο η ελπίδα μας στο Λόγο του Θεού. Και έχει τα επιχειρήματά του ο Σεναχερήμ. Δεν βλέπεις τι έγινε σε όλους τους άλλους. Ποιος κατάφερε να αντισταθεί στην ισχύ και στη δύναμη τη δική μου και του στρατού μου? Όλους τους κατάστρεψα. Και ποιος Θεός τους βοήθησε? Και μήπως ο δικός σου ο Θεός είναι καλύτερος? Μη σε κοροϊδεύει ο Θεός σου, δεν θα σε βοηθήσει. Γι' αυτό κάνε συμβιβασμό με μένα και εγώ θα φροντίσω για σένα το καλύτερο. Σε άλλη γη θα σε πάω που θα είναι καλύτερη από αυτή. Άλλη ζωή θα σου χαρίσω που θα είναι καλύτερη από αυτή. Απειλή και δελεασμός. Πλάνη και κατηγόρια. Τα μεγάλα εργαλεία του διαβόλου. Όμως ο Εζεκίας και πάλι βρήκε τη σωστή αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, του φόβου του. Θα τολμούσα να πω ότι αν δεν φοβότανε, δεν θα ήταν στενοχωρημένος και δυστυχισμένος. Ο φόβος είναι αυτός που φέρνει σε αγωνία τον άνθρωπο. Και αυτό το φόβο το χρησιμοποιεί κατάλληλα ο διάβολος και ο Χριστός. Δια του θανάτου του, λέει η Γραφή, γκρέμισε τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Με το θάνατό του νίκησε το διάβολο, για να είμαστε εμείς νικητές όταν πιστεύουμε στον Χριστό, στη θυσία του και στο αίμα του. Ο Εζεκίας λοιπόν βρήκε πάλι το σωστό δρόμο. Πολύ σοβαρό, αδελφοί, σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε το σωστό δρόμο. Και την προηγούμενη φορά πήγε στον Ισαΐα
Τώρα έκανε κάτι ακόμη πιο σωστό. Πήρε την επιστολή που του έστειλε ο Σαναχερήμ, την ανέγνωσε, πήγε μέσα στο ναό και για μας σήμερα ο ναός είναι το ταμείο μας. Δηλαδή στο ναό πήγε για να συναντήσει τον Κύριο. Εμείς τον Πατέρα μας τον ουράνιο τον συναντάμε στο ταμείο μας. Πήγε λοιπόν, του διάβασε την επιστολή που ο Σαναχερήμ του απέστειλε και αφού τη διάβασε, προσευχήθηκε στον Κύριο, έφερε τα ζητήματά του εις τον Θεό. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος λέει «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι πάντοτε σε κάθε ζήτημα φέρνετε τα ζητήματα που σας απασχολούν σε μένα, το Θεό, στο ταμείο σας, μετευχαριστίας, που σημαίνει πίστη, δια της δεήσεως και της προσευχής, με ευσέβεια». Και η απάντηση είναι ότι εγώ ο Θεός θα αρχίσω το καλό έργο και θα το τελειώσω. Εγώ ο Θεός θα διαφυλάξω την καρδιά σας και τους διαλογισμούς σας. Ο μεγάλος εχθρός στη ζωή μας είναι η καρδιά μας και οι διαλογισμοί μας. Γιατί αυτά τα χρησιμοποιεί ο διάβολος. Επειδή η καρδιά μας την απατηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και βλέπει όλο το κακό, όταν δεν έχει πίστη στο Θεό για να βλέπει μόνο την ευλογία, μόνο το καλό, όταν έχει φόβο βλέπει μόνο το κακό, αλλά και οι σκέψεις, οι διαλογισμοί της ολιγοπιστίας, της αδυναμίας, της αγωνίας. Και έρχεται ο Θεός και λέει, όταν εσείς φέρετε δια της δεήσεως και της προσευχής μετευχαριστίας το ζήτημά σας σε μένα, τότε εγώ θα επέμβω στην καρδιά σας να μην δειλιά και στο πνεύμα σας να μην σας απομακρύνει από το Λόγο του Θεού. Η ειρήνη του Θεού θα το κάνει αυτό. Και όταν αρχίσει η ειρήνη του Θεού να εργάζεται στη ζωή μας, δηλαδή όταν έρθει η ειρήνη του Θεού στη ζωή μας, τότε αρχίζουν οι λύσεις και μάλιστα οι νίκες και μάλιστα ο θρίαμβος που ο Θεός θα μας δώσει δια του Ιησού Χριστού. Είναι η καλή αρχή, αλλά έχει καλύτερη συνέχεια. Αν λοιπόν διαφυλάξει η ειρήνη του Θεού τις καρδιές σας και τους διαλογισμούς σας, τότε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Τότε δίπλα σου θα είναι ο Θεός της ειρήνης. Πάει ταραχή, πάει ο φόβος, πάει η αγωνία. Αλλά για να μπορεί ο Θεός, αδελφοί, να επέμβει στην καρδιά και στη ζωή του ανθρώπου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο άνθρωπος να έχει καθαρίσει προηγούμενα την καρδιά του. Απαραίτητη προϋπόθεση. Να έχει μετανοήσει. Γιατί αν υπάρχει έστω και ρίζα πικρίας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αυτός ο άνθρωπος άμεσα μολύνει τους άλλους, αλλά μολύνεται και ο ίδιος, καταστρέφεται ο ίδιος. Όταν υπάρξει πίκρα στην καρδιά, αμέσως δημιουργούνται αντιρρήσεις στο Λόγο του Θεού. Αν υπάρχει πίκρα στην καρδιά με έναν άνθρωπο, αμέσως δημιουργούνται αντιρρήσεις, δεν τον σέβεσαι και συνέχεια της αντίρρησης είναι η ασέβεια. Και αν προχωρήσει κι άλλο, η ασέβεια, τότε μπορεί να φτάσει όπου μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Μεγάλη κατρακύλα. Δεν μπορεί να επέμβει ο Θεός αν δεν καθαρίζουμε πάντοτε συνεχόμενα την καρδιά μας. Γιατί λέει η Γραφή, μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Εάν αφήσουμε στην καρδιά μας πίκρα, τότε ο Λόγος του Θεού είναι άχρηστος για μας. Δεν έχει ανταπόκριση, δεν επεμβαίνει, δεν μπορεί να επέμβει ο Θεός. Θέλει, αλλά δεν μπορεί. Γιατί είναι, λέει, μεγάλο χάσμα, μεγάλο εμπόδιο.
ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, οι αμαρτίες μας και η πίκρα στην καρδιά μας είναι αυτό που γεννάει τις αμαρτίες. Αν εγώ έχω πίκρα με τη γυναίκα μου, δεν τη δέχομαι. Ό,τι και να λέει, το θεωρώ ότι είναι λάθος. Λάθος, 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 λάθος. Και θεωρώντας ότι είναι λάθος, αρχίζει και εκδηλώνεται ασέβεια προς τη γυναίκα μου και προς οποιονδήποτε άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα αρχίζει κατρακύλα. Δεν μπορείς να στέκεσαι ενώπιον του Θεού και να έχεις πίκρα στην καρδιά σου για έναν ή περισσότερους ανθρώπους. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Είναι αδύνατο να ενεργήσει ο Θεός. Πρέπει πρώτα να σου καθαρίσει την καρδιά. Αλλά με το ζόρι ο Θεός δεν κάνει τίποτα στη ζωή μας. Μόνο αν του ζητήσουμε να μας καθαρίσει την καρδιά, τότε ο Θεός και θα την καθαρίσει και θα συνεχίσει το έργο του Θεού. Πώς? Γιατί να έρθει η ειρήνη του Θεού. Αν η καρδιά μου έχει πίκρα, δεν μπορεί να έρθει η ειρήνη του Θεού. Για να φυλάξει την καρδιά μου και τους διαλογισμούς μου. Και αν η καρδιά μου δεν είναι καθαρή, δεν μπορεί να έρθει ο Θεός της ειρήνης μαζί μου. Θα έχω ταραχή, θα έχω αγωνία, θα έχω μίσος, θα έχω κακία. Θα έχω φόβο. Θα έχω αντίρρηση, ασέβεια. Αλλά να καθαρίζουμε την καρδιά μας και προς το Θεό. Μην ρίχνουμε αδικία στο Θεό ποτέ. Δεν με ακούς, δεν με βλέπεις, δεν με αγαπάς και σε ακούει και σε βλέπει και σε αγαπάει. Σαν τον Εζεκία, αδελφοί, με καθαρή καρδιά. Και η προσευχή του, ευάρεστη στο Θεό, απολύτως ευάρεστη στο Θεό. Κύριε Θεέ μου, άκουσες εσύ ο παντοδύναμος Θεός αυτά που μου έγραψε ως Σεναχερήμ, σε παρακαλώ πολύ, πρόσεξε τώρα και στα δικά μου λόγια. Και δες και εμάς με τους οφθαλμούς σου. Οι βασιλείς της Ασσυρίας κατέστρεψαν όλα τα έθνη και έχουν δίκιο που μου το λένε. Και κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί. Και τους θεούς τους τους έκαψαν. Αλλά εγώ ξέρω ότι αυτοί οι θεοί είναι ψεύτικοι. Είναι είδωλα, είναι αγάλματα, είναι εικόνες. Αυτοί δεν μπορούν να βοηθήσουν γιατί δεν είναι αληθινοί θεοί. Εσύ όμως είσαι αληθινός Θεός. Γι' αυτό σώσε μας και βάζει και μια ωραία αιτία για τη σωτηρία. Για να δοξαστεί το όνομά σου. Για να γνωρίσουν όλα τα βασίλεια της γης ότι μόνο εσύ είσαι ο αληθινός Θεός. Ωραία προσευχή με αγάπη, με ταπείνωση, αλλά ιδιαιτέρως με αλήθεια. Μόνο εσύ είσαι ο αληθινός Θεός. Δόξασε το όνομά σου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αδερφοί, η ανταπόκριση του Θεού είναι άμεση. Άμεση. Και τι κάνει ο Θεός? Όπως μας αποκαλύπτει η Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος. Το επόμενο βήμα είναι να αγιάσω το σώμα σου, την ψυχή σου και το πνεύμα σου. Για να μπορώ να είμαι Κύριος στη ζωή σου. Και όταν θα σε αγιάσω, τότε θα σου αποκαλύψω και το θέλημά μου. Όχι τι θα κάνω εγώ σε σένα, αλλά τι πρέπει να κάνεις εσύ ενώπιόν μου. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι να λέμε Κύριε κάνε, αλλά να λέμε Κύριε τι θέλεις να κάνω. Γιατί αν λέμε Κύριε κάνε, γινόμαστε εμείς Κύριοι και ο Κύριος δούλος. Αν πάμε όμως μπροστά στο Θεό και του πούμε Κύριε τι θέλεις να κάνω σε αυτή τη δυσκολία, τότε ομολογούμε ότι αυτός είναι ο Κύριος και εμείς είμαστε δούλοι. Και όταν μας φανερώσει τι πρέπει και τι θέλει να κάνουμε και μας δώσει και τη δύναμη για να το πράξουμε όπως συνηθίζει ο Θεός, τότε θα συντρίψει το διάβολο κάτω από τα πόδια μας όπως τώρα και στον Εζεκία. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, η σωστή προσέγγιση μας προς το Θεό, ιδιαίτερα στις δύσκολες καταστάσεις, αλλά και σε κάθε κατάσταση.
πρέπει να τον πλησιάζουμε το Θεό, αλλά σωστά. Πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά εμπνεύματι και αληθεία. Πρέπει να ζητάμε κατά το θέλημά Του. Γιατί μόνο αν ζητάμε κατά το θέλημά Του μας ακούει, και όταν εξεύρουμε ότι μας ακούει, μας απαντάει. Δεν θα ζητάμε κατά το θέλημά μας, άρα δεν θα ζητάμε τι κάνε μας αυτό, αλλά θα ζητάμε το θέλημά Του, τι θέλεις να κάνουμε. Η τέλεια προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού λίγο πριν τη Σταύρωσή Του ήταν «Πάτερ, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο». Και συνεχίζει πλην, «Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ». Και ευαρεστήθη ο Πατέρας και απέστειλε αγγέλους να τον παρηγορούνε και να τον ενισχύουνε. Γιατί αυτό που ζήτησε ήταν να μην γίνει το θέλημα του Θεού, αλλά να γίνει το θέλημα το δικό του, αυτό που ζήτησε ο Χριστός. Αλλά ο Θεός ήθελε και τον απέστειλε τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο να κάνει το δικό του θέλημα. Και όπως ο Πατέρας απέστειλε τον Χριστό να εκπληρώσει το δικό του θέλημα, έτσι και τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά στην προσωπική του ζωή, οποιαδήποτε και να είναι, τον αποστέλει να κάνει ο Χριστός το δικό του θέλημα, τη μητέρα το δικό του θέλημα στο μεγάλωμα των παιδιών, το σύζυγο το δικό του θέλημα στην επιμέλεια και στην κυβέρνηση της οικογένειας, το νέο το δικό του θέλημα, τη νέα το δικό του θέλημα στη ζωή τους. Είναι ίσως το σημαντικότερο να γνωρίζουμε πώς θέλει ο Θεός να τον προσεγγίζουμε, γιατί μόνο τότε ακούει την προσευχή μας και μας απαντάει. Διαφορετικά δεν την ακούει. Δεν την ακούει, έτσι λέει η Γραφή. Δεν την ακούει. Και αν δεν την ακούει, δεν απαντάει. Όπως όταν έρθει ένα παιδί σε μένα, από τα παιδιά μου, μικρό, και μου πει «Πατέρα, δώσε μου μαριχουάνα». Δεν τον ακούω. Και δεν θα του απαντήσω. Αν μου πει όμως «Δώσε μου ένα ζευγάρι παπούτσια για τρυπήσανε», να το αυτί μου και αμέσως θα του τα πάρω. Έχουμε το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, για να γνωρίζουμε τα βάθη του Θεού. Δεν νοείται χριστιανός να ζητάει κατά το θέλημά του, γιατί δεν τον ακούει ο Θεός. Και είναι μάταιη η προσευχή. Προσεύχεσαι, νηστεύεις, κλαις, ζητείτε και δεν λαμβάνετε. Γιατί? Γιατί κακώς ζητείτε. Ζητείτε για να εκπληρώσετε την ευχαρίστησή σας και όχι για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Σε έναν τέτοιον άνθρωπο σαν τον Εζεκία, η απάντηση του Θεού ήταν άμεση, άμεση όμως, και απόλυτα καθαρή και επεξηγηματική. Του λέει λοιπόν, άκουσα την προσευχή σου, διάβασα το γράμμα του και λέω, η παρθένος η σιγάρτυρ της Ιών σε κατεφρόνησε γιατί δεν σε φοβήθηκε. Ο πίσω σου έσυσε την κεφαλήνη θυγάτρη της Ιερουσαλήμ γιατί έμεινε στο θέλημά μου. Και απευθύνεται τώρα σε αυτόν. Ποιον ονείδησες, ποιον ευλασφήμισες, κατά τίνος σε ένα χερίμ ύψωσες τη φωνή σου και σήκωσες υψηλά τον οφθαλμό σου εναντίον του Ισραήλ. Και εδώ είναι, αδελφοί αγαπητοί, το μεγάλο θαύμα. Δεν ονείδησε το Θεό σε ένα χερίμ, δεν ευλασφήμισε, δεν απείλησε τον Εζεκία. Αλλά όπως είπε ο Κύριος τον Απόστολο Παύλο, είναι σκληρόν να λακτίζεις η σκέντρα. Είναι σκληρόν να κλωτσάς σε καρφιά. Και ο Σαούλ είπε, ποιος είσαι εσύ Κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς.
Και σίγουρα θα σκέφτηκε, εγώ τους παλιοαιρετικούς κυνηγάω, που θέλουν να καταστρέψουν τη θρησκεία των πατέρων μας. Και ο Κύριος του απάντησε, δεν κυνηγάς ανθρώπους, εμένα κυνηγάς. Όποιος αγγίζει, όποιος σε αγγίζει, είναι σαν να αγγίζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Πότε? Όταν είσαι στο θέλημά του. Όταν είσαι έτσι όπως σε θέλει. Τότε παίρνει, θα έλεγα, προσωπικά το θέμα όπως το παίρνουμε εμείς. Όποιος πειράξει το γιο μου έχει να κάνει με μένα. Έτσι δεν είναι οι άνθρωποι. Ιδίως όταν είναι μικροί, απροστάτευτοι. Όταν είναι μεγάλοι, λες εσύ φρόντισε τον εαυτό σου. Αλλά πάντα είσαι έτοιμος. Αν πειράξεις της μητέρας το παιδάκι, σε έφαγε. Το ίδιο και περισσότερο αναλαμβάνει την υπεράσπιση των παιδιών του ο ίδιος ο Θεός. Εμένα βλαστήμησες, εμένα ονείδησες. Και μάλιστα είπες ότι εγώ τα κατέστρεψα όλα και πήγα όπου ήθελα και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και εξηγεί στον Εζεκία, λέγοντας, μιλώντας προς το Σεναχερήμ, και σε μας εξηγεί, δεν άκουσες ότι εγώ το έκαμα αυτό και εγώ το εξετέλεσα αυτό, γιατί είσαι, έτσι έχει πει ο προφήτης Ισαΐας παλαιότερα, η ράβδος της οργής μου. Ασσυρία, είσαι η ράβδος της οργής μου. Έχω ένα ραβδί που χτυπάω αυτούς που με έχουν εξοργήσει. Αυτό που έκανες ένα χερί, δεν το έκανες εσύ, εγώ το έκαμα και σε χρησιμοποίησα εναντίον εθνών με ασέβεια. Γι' αυτό και τα έθνη ήταν μικράς δυνάμεως όλους αυτούς που κατέστρεψες και τρόμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν όπως ο χόρτος του αγρού, όπως η χλώη, όπως ο χόρτος των δωμάτων, όπως ο σίτος οκαιόμενος πριν καλαμώσει. Δεν έκανες τίποτα από μόνο σου. Εγώ είχα προφητεύσει ότι θα έρθει η καταστροφή στα έθνη και μάλιστα και με τον Ισαΐα τον προφήτη, και εγώ το εξετέλεσα με τη ράβδο της οργής μου που εξέλεξα να είσαι εσύ σε ένα χέρι μου. Και ολοκλήρωσα το έργο μου. Αλλά εσύ προχώρησες περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Ένα άλλο ωραίο σημείο. Μην προχωράμε περισσότερο από αυτό που μας δίνει ο Θεός. Μην οδηγούμεθα από πλεονεξία, από φιλαργυρία, από φιλοδοξία, από πάθη, από έρηδες, από φθόνο, από μίσος, να κάνουμε πιο πολλά από αυτά που θέλει ο Θεός, υπέρ του ότι είναι γεγραμμένο, και θα βρούμε τον πελά μας, όπως θα βρει τον πελά του και σε ένα χερί. Πλην συνεχίζει, εγώ εξεύρω την κατοικία σου, την έξοδό σου, την είσοδό σου, την κατεμού λύσα σου, σε ταπείνωσε με τα λόγια του Εζεκίας και αγρίεψες εναντίον μου. Ξέρω τη λύσα σου, αλλά ξέρω και κάτι που επίσης είναι άξιον παρατήρησης, την αλαζονία σου. Γιατί ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει πνεύμα, δίνει, κάνει χάρη. Όταν ο άνθρωπος υπερηφανευτεί από τις επιτυχίες του στον κόσμο, αλλά και όταν ο δούλος του Θεού υπερηφανευθεί από τη χάρη που κάνει ο Θεός στη ζωή του και από την ευλογία, εκεί έρχεται το τέλος. Θυμηθείτε τον Αβγουδονόσορα που τον αποκαλούσε δούλο του και τον εξόρισε 7 χρόνια για να τον ταπεινώσει να είναι ζώον. Του αφαίρεσε τη λογική και τον έκανε όμοιο με τα ζώα. Αλλά επειδή τον αγαπούσε και επειδή είχε κάνει
το θέλημά του ο Ναβουχοδονόσορ στα 7 χρόνια, μετενόησε και τον ελευθέρωσε. Η αλαζονία, αδελφοί, της επιτυχίας, η αλαζονία της γνώσης, της δύναμης, η γνώση λέει φυσιεί, λέει το η Καινή Διαθήκη. Υπερηφανεύεται. Η αλαζονία λοιπόν που προέρχεται από επιτυχίες, από την ευλογία του Θεού, από τη χάρη του Θεού, από την καρποφορία του Θεού. Για μας το λέω, γιατί στον κόσμο είναι άλλη η μορφή, όπως και στο Σεναχερίμ, άλλη η μορφή, αν και έχουν την ίδια βάση της αλαζονίας. Φέρνει το Θεό αντιμέτωπο. Θα σε κάνει να είσαι απέναντι από το Θεό. Όπως η πίκρα βάζει χώρισμα μεγάλο ανάμεσα σε σένα και στο Θεό και κάθε μορφή αμαρτία, η αλαζονία είναι κάτι χειρότερο. Βάζει εσένα απέναντι από το Θεό. Σε κάνει εχθρό του Θεού. Ο Θεός αντιτάσσεται. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, και την πίκρα να την πάμε στον Κύριο να την αφαιρέσει όταν τη διακρίνουμε. Αλλά ιδιαίτερα την αλαζονία, την υπερηφάνεια. Η Γραφή είναι τόσο όμορφη, ο Λόγος του Θεού είναι τόσο γλυκός, τόσο αποκαλυπτικός. Ενδύθητε ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Το πρόβατο υποτάσσεται. Στο άλλο πρόβατο πολύ περισσότερο στον ποιμένα του. Είναι ενωμένα. Το κατσίκι είναι αυτό που φεύγει και δεν υποτάσσεται. Γι' αυτό είναι και κατσίκι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ενωμένοι, αγαπημένοι. Να μην βλέπουμε τα λάθη των άλλων, να τα καλύπτουμε. Να βλέπουμε τα καλά των άλλων και να τα υψώνουμε. Δεν είμαστε για να κρίνουμε και για να κατακρίνουμε. Είμαστε για να υποτασσόμεθα και να προσευχόμεθα. Ιδίως στις έσχατες αυτές οι μέρες που οι καιροί είναι κακοί, εύκολα μπορεί ο άνθρωπος μέσα στις δυσκολίες να πλανηθεί, να υπερηφανευθεί, γιατί είσαι πιο καλός. Σε φέρει σε υπερηφάνεια, αλλά και η πίκρα εν τέλει οδηγεί σε αντίρρηση, ασέβεια και αυτό εκδηλώνεται με υπερηφάνεια. Με αποτέλεσμα να έχεις το Θεό σου απέναντι. Ξέρεις, θα πει να έχεις το Θεό απέναντι. Ό,τι κάνεις να το γκρεμίζει, να το καταστρέφει. Τίποτα να μην ευωδώνεται στη ζωή σου. Αυτό που λένε οι άνθρωποι, ο Θεός μαζί σου, να μην είναι ποτέ ο Θεός μαζί σου. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος που δεν πρέπει να τον ξεχνάμε ποτέ. Ο ταπεινώνων εαυτόν υψωθήσεται. Ο υψώνων εαυτόν ταπεινωθήσεται. Όταν ταπεινωθείς, το βέβαιον, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι ότι θα σε υψώσει ο Θεός. Είναι σαν να πάρεις ένα αφελό, να το ρίξεις μες στο νερό και να το βουλιάξεις. Στα βάθη των ωκεανών θα βγει απάνω. Είναι νόμος φυσικός. Ο νόμος ο πνευματικός αυτός είναι απαράβατος. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο να ξέρω όταν πάρω την απόφαση να είμαι ταπεινός. Ταπεινώνω τον εαυτό μου, θα με υψώνει ο Θεός. Πάντοτε, πάντοτε. Στο σπίτι μου πρώτα απ' όλα. Αν ταπεινώσω τον εαυτό μου μπροστά στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, ο Θεός θα με υψώσει στα μάτια τους. Αν ταπεινώνω τον εαυτό μου, πάντοτε, όχι μια φορά, πάντοτε. Αν ταπεινώνω τον εαυτό μου ενώπιον των αδελφών μου, ο Θεός θα με συστήνει πάντοτε. Και δεν είναι δόκιμος αυτός ο οποίος συστήνει τον εαυτό του με υπερηφάνεια. Αλλά δόκιμος στο Θεό είναι αυτός που τον συστήνει ο ίδιος ο Θεός. Είναι νόμοι πνευματικοί απαράβατοι που πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτούς. Ξέρουμε ότι στο σπίτι δεν πρέπει να έχουμε ανοιχτές τις μπρίζες γιατί τα παιδιά μας κινδυνεύουν. Γιατί το ξέρουμε, γιατί είναι νόμος. Θα βάλεις το δάχτυλο στην μπρίζα, θα κάνεις κάτι, θα σε κάψει. Και τι κάνουμε, το φυλάμε. Αν φυλάμε τις μπρίζες από τον εαυτό μας και από τα παιδιά μας, δεν θα φυλάμε την καρδιά μας από την υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει πιθανότητα, αδελφοί, να ταπεινωθείς και να ταπεινώνεσαι
και να μην σε υψώνει ο Θεός. Είτε στο σπίτι σου, είτε στην εκκλησία, είτε στη δουλειά σου, αλλά να το κάνεις συνειδητά εν το ονόματι του Χριστού. Όχι από φόβο, γιατί υπάρχει και άλλη ταπείνωση. Θα σε στύψω, θα σε δείρω, θα σε απολύσω και ταπεινώνεσαι. Αυτή η ταπείνωση δεν έχει αποτέλεσμα. Όχι, καμία από αυτό είναι μια ταπείνωση φόβου. Και ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν ταπεινώνουμε επειδή σε φοβάμαι, ταπεινώνουμε επειδή φοβάμαι το Θεό. Δεν ταπεινώνουμε επειδή σε αγαπάω, ταπεινώνουμε επειδή αγαπάω τον Χριστό και αγαπάω και σένα. Αλλά όχι με προσωποληψία. Θα ταπεινωθώ σε αυτόν που τον αγαπάω, αλλά αυτόν είναι απαράτατον. Όχι. Ξέρω λοιπόν τη λύσα σου, αλλά ξέρω και την αλαζονία σου. Και την ξέρει ο Θεός την αλαζονία μας, αδελφοί. Μπορεί εγώ να υποκρίνομαι και να κάνω τον ταπεινό και να νομίζω ότι όλοι είμαι ταπεινός και στην πραγματικότητα η καρδιά μου να είναι αλεξίπτετο, πώς το λένε, αερόστατο, να πετάει στον αέρα. Ξέρει ο Θεός την καρδιά μας. Είναι όλα φανερά. Και κάτι άλλο, μην νομίζεις ότι αν πεις μη το πεις, δεν θα το πει. Αυτό το πράγμα, αδελφοί, να το προσέχουμε. Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Το ξέρετε, είναι κοτσομπολιό. Σπερμολόγος. Μεγάλη αμαρτία. Και μεγάλη περηφάνεια. Κάποτε ερχόταν μια αδελφή και μου λέγε συνέχεια, μην το πεις, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Μια φορά, δύο φορές μετά της λέω, μη μου πεις τίποτα γιατί από τον άμβονα θα το πω. Δεν θέλουμε κρυφά πράγματα, αδελφοί. Αυτά είναι τα έργα του σκότους. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά και φανερά. Όλα είναι φανερά. Μόνο αν έχουμε κοινωνία με το Θεό και μεταλλήλων το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αν εγώ κρύβω και τα λέω μόνο στο φιλαράκο μου, μόνο στη φίλη μου, μόνο στη γυναίκα μου, ο Θεός το βλέπει. Δεν έχω κοινωνία με εσάς. Άρα το αίμα του Χριστού είναι άχρηστο για μένα. Δεν μου προσφέρει τίποτα. Αν είναι εξομολόγηση, αφήνουμε. Αλλά εξομολόγηση του λάθους μου, όχι εξομολόγηση της αμαρτίας του. Αυτό είναι κουτσομπολιό. Είναι σπερμολόγος. Και δεν έχει αποτέλεσματα καλά στη ζωή του. Καθαρά πράγματα, αδερφοί. Ανοιχτή την καρδιά μας πάντοτε. Και αν κάνω κάποιο λάθος, μην το πεις στον άλλον. Για να με εκθέσεις. Έκανα λάθος. Τι να κάνω. Ξέρετε κανέναν λάθος. Εγώ μόνο τον Πάπα ξέρω να έχει αλάθητο. Δεν ξέρω κανέναν να μην κάνει λάθη. Αν κάνω λάθος, μην με εκθέσεις. Έλα πες το μου γλυκά να με διορθώσεις. Αν με αγαπάς, τι θέλεις, να με διορθώσεις. Όταν κάνει λάθος ένας που αγαπάς, τον πιάνεις αγκαλιά και του λες μήπως το έκανες λάθος, χωρίς να το προσβάλλεις. Με προσπάθεια να τον διορθώσουμε, όχι να τον ξεφτυλίσουμε, να τον ρεζιλέψουμε. Μην το πεις σε κανέναν, μην το πεις σε κανέναν. Αυτά τα πράγματα μες στην Εκκλησία του Χριστού έχουν αποτελέσματα κακά, έχουν κρίση. Επεμβαίνει ο Θεός πια. Εγώ θέλω να επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μου με ευλογία, αλλά και στη ζωή σας με ευλογία. Γι' αυτό μας τα λέει από εδώ πάνω ο Θεός από τον άμβονα. Να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε άγιοι, όπως ο πατέρας μας είναι άγιος, να είμαστε καθαροί, όπως ο Θεός είναι καθαρός. Δεν χρειάζονται πονηριές, μαγκές, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν είναι κανείς τόσο ικανός. Όλοι είμαστε αχρίοι, δούλοι, άχρηστοι, άθλοι, τυποτένιοι. Το μόνο καλό που έχουμε είναι ότι βρήκαμε χάρη από το Θεό. Όσο κοιτάζομαι στον καθρέφτη που είναι ο λόγος του Θεού, δεν βλέπω τίποτα καλό απάνω. Και λέω το μόνο καλό που βλέπω, Κύριε, σε μένα είναι η χάρη σου. Το έλεος σου, τα σπλάχνα σου. Εκεί να στηριζόμαστε, αδερφοί. Βλέπω λοιπόν τη λύσα σου
και την αλαζονία σου. Γι' αυτό θα βάλω κρίκο στους μυκτήρας σου. Κοιτάξτε τι θα κάνει ο Θεός. Θα τον κάνει δούλο. Θα βάλω κρίκο στους μυκτήρας σου, χαλινών στα χείλη σου, και θα σε επιστρέψω δια της οδού διότι της οποίας ήλθες με ονειδισμό. Και το τέλος θάνατος. Και αυτά τα προφητεύει ο Θεός, που ό,τι λέει μπορεί και τα κάνει. Ενώ οι άνθρωποι λένε, αλλά δεν μπορούν να τα κάνουν. Και αυτό είναι το άσχημο. Ενώ όταν λέει ο Θεός, μπορεί και τα κάνει. Δεν είναι και ένα ωραίο σημείο στον Εζεκία για να του αυξήσει την πίστη και να του πει μη φοβάσαι. Και ήρθε ο καιρός της επίθεσης. Αλλά αυτό που έχει πει ο Θεός είναι ούτε ανάχωμα θα κάνει, ούτε βέλος θα ρίξει, ούτε τίποτα δεν θα γίνει. Και θα επιστρέψει στη γη του και θα πεθάνει. Και τα λέει στον Εζεκία που βλέπει το στρατόπεδο γύρω-γύρω. Πολιορκία πλήρης. Του λέει βέλος δεν θα ρίξει. Ασπίδα δεν θα προβάλλει εναντίον σου. Ούτε πρόχωμα θα υψώσει. Και είναι εχμάλωτος, πολιορκημένος. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Τα πάντα. Στην ανάγκη μπορεί να στείλει και έναν άγγελο να κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει άνθρωπος. Τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Ο Εζεκίας δεν βλέπουμε να αμφιβάλλει. Μπορεί να βλέπει τα στρατεύματα, αλλά ξέρει τι του είπε ο Θεός. Τι λέει ο Θεός. Και σε μια νύχτα πριν την επίθεση στέλνει άγγελο και σκοτώνει σε μια νύχτα 185.000 στρατιώτες Ασσυρίων. Και όταν ξύπνησε ο Σεναχερήμ το πρωί, τους είδε όλους πτώματα, σώματα νεκρά. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Και μάλιστα υπέρ των δούλων του. Και θα το πω λίγο καλύτερα, υπέρ αυτών που ξέρουν να ταπεινώνονται μπροστά στο Θεό, αλλά ιδιαιτέρως που ξέρουν το σωστό τρόπο να πλησιάζουν το Θεό. Ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι πει θα το κάνει. Ονειδισμένος χωρίς στρατό επιστρέφει στην πατρίδα του. Και πάει στους θεούς του να προσφέρει θυσία και δύο άνθρωποι δικοί του τον επάταξαν, ο Ανδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, και μάλιστα οι ιοί αυτού, οι δύο γη του, τον επάταξαν και έφυγαν και πήγαν στην Αρμενία. Και βασίλες ανταυτού ο άλλος γιος του Εσαραδόν. Τόσο εύκολο ήταν για το Θεό να το κάνει. Πόσο δύσκολο θα φαινόταν στα μάτια του Εζεκία. Μα είναι δυνατόν αυτά που μου λέει να γίνουνε? Μα δεν γίνονται. Θεέ μου, δεν ξέρεις καλά το Σεναχερήμ. Δεν ξέρεις τις δυνάμεις του. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα? Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί, είναι να μιλήσει ο Θεός. Και δεν γίνεται να ταπεινωθείς και να μην σε υψώσει ο Θεός. Δεν γίνεται. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να σας πω και κάτι τελειώνοντας, είναι το μεγάλο μυστικό των ευλογημένων ανθρώπων. Ξέρουνε, έχουνε μάθει άμεσα να ταπεινώνονται. Καθώς είπε ο Χριστός, μάθετε, στη δική σου εξουσία είναι, μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, γιατί μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Τσακώνεσαι, είσαι υπερήφανος. Τέλειωσε. Είσαι πράος και αποδέχεσαι τα πάντα με πραότητα, κατεβάζεις το κεφάλι σου και δεν μιλάς. Είσαι ταπεινός και θα σε υψώσει ο Θεός. Σε οποιασδήποτε καταστάσεις, στις πιο δύσκολες,
θα σε υψώσει ο Θεός. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, θαυμαστά τα μαθήματα του Λόγου του Θεού. Κανένα άλλο σχολείο δεν μπορεί να μας διδάσκει τις αλήθειες των πνευματικών νόμων εκτός από αυτόν που τις δημιούργησε. Τους πνευματικούς αυτούς νόμους ο Θεός τους έχει δημιουργήσει. Γι' αυτό και μόνο ο Θεός μπορεί να μας τους διδάξει. Γι' αυτό και μόνος διδάσκαλος είναι ο Χριστός, αλλά σε αυτούς που θέλουν πάντοτε να είναι μαθητές Του. Το να είσαι μαθητής είναι απόδειξη στα μάτια του Θεού ότι είσαι ταπεινός. Το να θέλεις να μαθαίνεις και να ακούς από παντού είναι απόδειξη ότι είσαι ταπεινός. Το να θέλεις να διδάσκεις και να επιβάλλεις τη γνώμη σου και να τους λες τι να κάνουνε είναι απόδειξη ότι έχεις φύγει από την ταπείνωση και είσαι στην υπερηφάνεια. Και όταν μάλιστα κρίνεις και κατακρίνεις και κουτσομπολεύεις, τότε έχεις πάει σε άκρα σημεία υπερηφάνειας που επίκειται πτώσεις. Γιατί της υπερηφανίας έπεται πτώσεις. Μετά από την υπερηφάνεια θα έρθει πτώσεις. Και οι πτώσεις στο γκρέμισμα είναι μεγάλο. Ενώ μετά από την ταπείνωση υπέρχεται μεταβεβαιότητας αύξησης, ύψωσης και ευλογία. Ο Θεός, αδελφοί, να μας χαρίζει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού για να απολαμβάνουμε πάντοτε στη ζωή μας την εύνοια του Θεού. Αμήν.